υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να βρεθεί λύση στα προβλήματα με τα ειδικά σχολεία. Έχω μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία στην περιοχή μας. Και ξεκινάω από το παράδειγμα στο ειδικό σχολείο της Θέρμης. Προσέξτε, οι προδιαγραφές είναι για 90 παιδιά και φοιτούν πάνω από 200. Χωρίς αυλή, χωρίς έξοδο κινδύνου, χωρίς επαρκή αερισμό, χωρίς κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους χώρους, χωρίς γυμναστήριο, 26 παιδιά ηλικίας από 13 έως 21 από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για να κοινωνικοποιηθούν κάτω από αδίξωες συνθήκες. Όσοι έχετε καλύψει το ρεπορτάζ με το ειδικό σχολείο στη Θέρμη, το ξέρετε, είναι ένα μισθωμένο κτίριο εδώ και δεκάδες χρόνια. Στιβάζονται τα παιδιά εκεί. Είναι το μοναδικό? Δεν είναι. Πάμε στο ειδικό σχολείο στο Κορδελιό. Η κατάσταση εκεί είναι απελπιστική. Έχει επέμβει και ο εισαγγελέας, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει η μετεκατάσταση. Μιλάμε για ένα μισθωμένο κτίριο που και αυτό μισθώνεται από το 2002 σε συνθήκες απαράδεκτες, 32 μαθητές, στεγάζεται σε ένα κατάστημα με χώρους στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, όπου έχουν πρόσβαση από στενές μεταλλικές σκάλες, μόνο οι εκπαιδευτικοί και όσα παιδιά δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι ένα κτίριο ακατάλληλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προαυλισμού. Βγαίνουν για διάλειμμα στον εσωτερικό διάδρομο. Υπάρχουν δύο τουαλέτες οι οποίες μέχρι τώρα δεν καθαρίζονται στη διάρκεια του ωραρίου της λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν συνθήκες εκεί που θα κάνουν το σχολείο ελκυστικό. Οι αίθουσες που κάνουν μάθημα τα παιδιά είναι κελιά, 8 τετραγωνικά. Και μεταβίας χωράνε 3 μαθητές. Υπάρχει μια αίθουσα 24 τετραγωνικά και δύο αίθουσες 21 και 8 τετραγωνικά που είναι αίθουσες που χρησιμοποιούνται με κουρτίνες και κλείνονται μεταξύ τους για λογοθεραπεία, για εργαθεραπεία των μαθητών. Πάμε στο ειδικό σχολείο, στο ειδικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Βιαμίλ, μισθωμένο κτίριο για δεκαετίες. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από το 1971 συστεγάζεται με το ειδικό λύκειο χωρίς ασανσέρ. Στο γυμνάσιο δεν υπάρχει έξοδος διαφυγής. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, τα παιδιά δεν μπορούν να ανεβούν στο δεύτερο όροφο. Το λύκειο δεν είχε κάγκελα για τα παιδιά που έβγαιναν στα μπαλκόνια. Τοποθετήθηκαν πρόσφατα κάγκελα όχι στα μπαλκόνια, στα παράθυρα, με αποτέλεσμα τώρα να μην ανοίγουν τα παράθυρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Δεν υπάρχει πρωινός φύλακας, με αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για τους μαθητές. Μιλάμε και για μεγάλους μαθητές. Πρόσφατα έφυγε ένα παιδί από το σχολείο, δεν το αντιλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί και το βρήκαν μετά από 6 ώρες στην περιοχή του IKEA. Η φύλαξη υπάρχει μόνο τις απογευματινές ώρες, χωρίς να υπάρχει φύλακα το πρωί, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο σχολείο.